Θα βγούμε εκτός συνόρων. Σε πολιτική δίνη βρίσκεται η Γαλλία με φόντο τις πρόωρες κάλπες. Επεισόδια ξέσπασαν χθες στη Λιόν μετά από προγραμματισμένη πορεία κατά της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν μονομαχία ανάμεσα στην ακροδεξιά της Λεπέν και στο νέο λαϊκό μέτωπο της κεντροαριστεράς. Πεδίο μάχης οι δρόμοι της Λιόν μετά από προγραμματισμένη πορεία κατά της ακροδεξιάς. Δακρυγόνα και φωτοβολίδες απειλούν να οδηγήσουν εκτός ελέγχου την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Υποστηρικτές της ακροδεξιάς κάνουν επίσης την εμφάνισή τους για να σταματήσουν, όπως λένε, την αριστερά, πριν καν ανοίξουν οι κάλπες. Et donc aujourd'hui c'est soit eux, l'extrême droite, soit nous. Soit nous. Et ça doit être nous. Μετά και την επίσημη σύμπραξη των κομμάτων της αριστεράς στο νέο λαϊκό μέτωπο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στο δεύτερο γύρο μονομαχία ανάμεσα στην ακροδεξιά της Λεπέν και τον καινούριο πολιτικό συνασπισμό. Στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών προηγείται η εθνική συσπήρωση της Λεπέν με ποσοστό 29,5%, ακολουθεί ο αριστερός συνασπισμός νέο λαϊκό μέτωπο με 28,5%, ενώ η αναγέννηση του Προέδρου Μακρόν έρχεται τρίτη με 18%. On est à un moment gravissime de la vie du pays. Des enjeux, avec des guerres, avec des défis économiques inédits. Donc parlons avec sérieux du fond et pas de savoir, si je puis dire, les tactiques des uns et des autres. Je l'ai fait. Με την προεκλογική κούρσα σε πλήρη εξέλιξη, ο εκλεκτός της Μαρίν Λεπέν και ηγέτης ακροδεξιάς Ζορντάν Μπαρντελά επισκέπτεται φάρμα και απευθύνεται σε αγρότες που πρόσφατα συμμετείχαν σε οργισμένες διαδηλώσεις κατά των ευρωπαϊκών κανόνων. Ma première ambition, je l'ai dit, c'est de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, l'électricité, le gaz, le fuel, parce que je pense qu'il y a des millions de Français qui, dans notre pays, en cette année, n'arrivent plus à se chauffer ou sont contraints de limiter leurs déplacements. I think that in an economic point of view and only in an economic point of view, the program of the far right, the Rassemblement National, is quite a problem because they say they will spend a lot of money and they will decrease taxes a lot. Η πολιτική αβεβαιότητα προκαλεί τριγμούς στην γαλλική οικονομία, με 200 δισεκατομμύρια δολάρια από την αξία των μετοχών να εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες. Il s'agit en effet de proposer au pays une rupture totale avec la politique d'Emmanuel Macron. Pour répondre aux besoins immédiats du peuple et faire la bifurcation écologique aujourd'hui indispensable. Περαιτέρω πιέσεις στο χρηματιστήριο προκάλεσε η ανακοίνωση του οικονομικού μανιφέστου της αριστεράς, με το οποίο δεσμεύεται να ακυρώσει τις πολιτικές Μακρόν και να γυρίσει την πλάτη στο δημοσιονομικό σύμφωνο λιτότητας της Ευρώπης.